Συνέχεια στους αστερισμούς μας σήμερα με τον αστερισμό του Κηφέα. Είχαμε πει τον Κηφέα, εκεί είναι κοντά στην Κασσιόπη, στην Ανδρομέδα, στον Περσέα, όλοι οι ήρωες του γνωστού μύθου. Ο Κηφεύς ή Κηφέας, λατινικά Κηφέους, στην τομογραφία CEP, είναι αστερισμός που βρίσκεται όλο στο βόρειο ημισφαίριο. Είναι πλήρως δηλαδή ορατός σε γεωγραφικό πλάτος από το βόρειο πόλο μέχρι και μία μοίρα νότια. Στα χρόνια μας μάλιστα είναι αϊφανής από την Ελλάδα, φαίνεται δηλαδή κάθε εποχή. Είναι 27ο σε μέγεθος, έχει περίπου 590 τετραγωνικές μοίρες έκταση και συνορεύει με τους εξής αστερισμούς: τη Μικρή Άρκτο, το Δράκοντα, τον Κύκνο, τη Σαύρα, την Κασσιόπη, την Καμηλοπάρδαλη, αλλά είναι γενικά αμυδρός αστερισμός. Από πολλούς αναγνωρίζεται μόνο αν κοιτάξουμε την Κασσιόπη που είναι κοντά του. Ήταν γνωστός και στην αρχαία Μεσοποταμία, να πούμε λίγα ιστορικά στοιχεία, και θεωρείται γιος του θεού Βηλ αυτός ο αστερισμός. Η παράδοση πέρασε και στην αρχαία Ελλάδα. Και έτσι ο αστερισμός ταυτίστηκε όχι με τον αρκαδικό ήρωα Κηφέα, αλλά με τον γνωστό ομώνυμο βασιλιά της Αιθιοπίας, που ήταν ο σύζυγος της Κασσιόπης, που συμβολίζεται στο διπλανό αστερισμό. Συνεπώς σχεδιάζονταν πάντα αντεστραμμένος, στραμμένος μάλλον το πρόσωπό του προς την Κασσιόπη, με τεντωμένα προς αυτή τα χέρια του, με βασιλική ενδυμασία όπως τον παρουσίαζαν, ενώ το ένα πόδι του ακουμπά στο βόρειο ουράνιο πόλο και το κεφάλι του σχηματίζεται από το μικρό τρίγωνο των αστέρων ΔΕ και Ζ Κηφέα. Μερικοί αρχαίοι ιστηρίζονταν ότι ο αστερισμός αναπαρασύζει το γυραιό Νηρέα, θαλάσσια θεότητα. Οι λατινικές ακόμα ονομασίες Κάντανς, Σόνανς και Βόση Φέρανς δείχνουν σύγχυση με τον όχι πολύ μακρινό από εκεί Βότη. Το όνομα Κηφέας, που συσχετίστηκε με τον Βρετανό ανατολιστή Ρόμπερτ Μπράουν με τον Κούφου, τον Φαραώ, που τάφηκε στη μεγάλη Αιγυπτιακή πυραμίδα, εμείς τον λέμε Χέοψ αυτόν, δημιούργησε παραφθορές στη μεταγραφή του στην αραβική γλώσσα. Και έτσι Kifaus, Kikaus, Kankaus και αργότερα ονομάστηκε Fikaus, Fifaus και Φίκαρους, που έφτασε να αποδοθεί σαν φοινικική ονομασία, προερχόμενη από την ελληνική λέξη Πυρκαεύς, δηλαδή αυτός που συνταυλίζει τη φωτιά. Οι Ινδοί τοποθέτησαν το όνομα Capuja από την ελληνική ονομασία, που μοιάζει λίγο, ενώ άλλοι ανατολιστές πίστευαν πως οι αρχαιότεροι Ινδοί γνώριζαν τον Κηφέα ως Κάπη, που ήταν ένας πυθικόμορφος θεός τους. Στην Κίνα, στα όρια του Κηφέα μέσα ήταν ο λεγόμενος Έσω Θρόνος των Πέντε Αυτοκρατόρων. Οι Άραβες τώρα αστρονόμοι τον ονόμαζαν Al Multahab, δηλαδή ο φλεγόμενος, ίσως επειδή περιβάλλεται από το γαλαξία μας. Αλλά και για τους νομάδες καμιλιέριδες, τους Βεδουίνους, ήταν Al-Alkham, δηλαδή το πρόβατο. Η πολική περιοχή του ουρανού για αυτούς αποτελούσε μια ολόκληρη στάνη με ένα βοσκό και τσοπανόσκυλα. Με τις χριστιανικές αναπαραστάσεις του Μεσαίωνα, των ουρανίων μορφών, ο Καίσιος αντικατέστησε τον Κηφέα με τον βασιλιά Σολομώντα. Αλλά ο Σίλερα αργότερα πίστευε ότι έπρεπε να είναι ο πρωτομάρτυρ Στέφανος. Ποιοι είναι οι φωτεινότεροι αστέρες? Καταρχήν έχει 152 ορατούς, έστω και με κι άλλοι αστέρες, με μικρότερο ίσον του 6,5, βαθμών 6,5, φαινόμενο μέγεθος. Ο αστέρας Α Κηφέως φυσικά είναι και φωτεινότερος, με φαινόμενο μέγεθος 2,44. Έχει όμως και ιδιαίτερο όνομα Αλδεραμίν. Ο Β Κηφέως ονομάζεται και Αλφίρκ. Ο Γ Κηφέως ονομάζεται Ερ-άι, είναι το ιδιαίτερο το όνομά του. Ο Δ Κηφέως είναι το πρότυπο που έδωσε το όνομα του αστερισμού στο είδος των γιγαντιαίων μεταβλητών αστέρων, που γι' αυτό έκτοτε ονομάζονται Κηφίδες. Ήτα με ψιλογιώτα, δηλαδή σαν αυτό που είναι στον αστερισμό του Κηφέα. Ο ίδιος έχει φαινόμενο μέγεθος κειμενόμενο, γι' αυτό και ονομάζονται Κηφίδες αυτοί, από 3,5 μέχρι 4,4 σε περίοδο 5 ημέρες και 9 ώρες περίπου. Αυξομείνεται αυτό το μέγεθος, το φαινόμενο, η λάμψη του. Αυτή ακριβώς η μεταβλητότητα του Δέλτα Κηφέως ανακαλύφθηκε το 1784. Η απόστασή του από τη γη εκτιμάται περίπου στα 1000 έτη φωτός. Θυμίζουμε το διάστημα που κάνει ένα φως, αν ανάψει εκεί, σε αυτόν τον αστερισμό και φτάσει σε εμάς, θα κάνει 1000 έτη αργότερα. Θα δούμε αυτή τη φλόγα του, αν μπορούσαμε να τη δούμε θεωρητικά. Υπάρχει και ένας αμυδρός δίπλα του συνοδός αστέρας, διακρινόμενος μόνο με ισχυρά κιάλια, με φαινόμενο μέγεθος 6,3 και διαχωρισμό με τον άλλον 41 δεύτερα. Οι ΕΖ, ΙΤ, θ, Ι και Κ Κηφέως έχουν αντίστοιχα μεγέθη, είναι λιγότερο ορατή, 4,19, 3,35, 3,43, 4,22, 3,52 και 4,40 περίπου. Ο Μ Κηφέως πήρε και το όνομα αστέρας γρανάτης, Garnet Star, από τον Ουίλιαμ Χέρσελ, επειδή έχει σοντονότερο χρώμα από κάθε άλλον στον ουρανό. Ο Νι, με μέγεθος φαινόμενο μέγεθος 4,29, είναι ένας λευκός υπεργίγαντας. Τέλος να πούμε ότι ο Ξ είναι διπλός. Τα δύο αστέρια του είναι 4,4 και 6,4 φαινόμενο μέγεθος, ενώ ο Π έχει 4,41 φαινόμενο μέγεθος. Άρα τώρα αξιοσημείωτα στον αστερισμό του Κηφέα. Ο διπλός αστέρας Krieger 60 είναι το 7ο κοντινότερο αστέρι στη Γη και είναι διπλό αστρικό σύστημα. Σε απόσταση από εμάς περίπου 13 έτη φωτός, αρκετά κοντά θα λέγαμε. Και συνεχίζει να μας πλησιάζει με ταχύτητα 32 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ή αλλιώς 115.000 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μας προσπεράσει κάποια στιγμή στο μέλλον, ερχόμενο σε μια ελάχιστη κοντινή απόσταση, χωρίς βέβαια να υπάρχει περίπτωση σύγκρουση και τέτοια πράγματα, και μετά θα αρχίσει να απομακρύνεται. Αποτελείται από δύο ερυθρούς νάνους αστέρες με φαινόμενο μέγεθος 9,85 και 11,3. Είναι δηλαδή αδιάκριτοι, δεν μπορούμε να τους διακρίνουμε ούτε και με ισχυρά κιάλια. Πολύ δύσκολα. Ο μεταβλητός αστέρας VW Κηφέος είναι στην πραγματικότητα διπλό σύστημα. Δύο αστέρες το οποίο ενώνονται με ένα λαιμό ύλης, σαν να φαίνεται ότι αδειάζει ο ένας τον άλλον και περιφέρονται γύρω από κοινό κέντρο μάζας κάθε 6 ώρες και 41 λεπτά. Σαν ένα χορό, θα λέγαμε, αστρικό. Το ανοιχτός μήνος NGC 6939, με φαινόμενο μέγεθος 7,8, περιέχει 80 περίπου αστέρες. Έχει μέση διάμετρο 9,5 έτη φωτός και απέχει περίπου 4.000 έτη φωτός από εμάς. Το νεφέλωμα IC 1396 με φαινόμενο μέγεθος 4,5 περιέχει μέχρι 60 αστέρες. Αυτό έχει φαινόμενο διάμετρο 89 λεπτά της μοίρας, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο. Είναι τριπλάσιο την πανσέλινα, να σας δώσουμε καταλάβετε, στον ουρανό, ενώ το άκρο του νεφελώματος βρίσκεται εκείνο το αστέρι που αναφέραμε και πριν, το γρανάτης. Υπάρχει ένα ακόμα μικρό νεφέλωμα, το νεφέλωμα της Κιθάρας. Σχηματίστηκε, πιστεύουν οι αστρονόμοι, από τον αστρικό άνεμο ενός αστέρα νετρονίων που είναι εκεί κοντά. Ο ραβδωτός πυροειδής γαλαξίας NGC 6946, στο σύνολο με τον αστερισμό του Κύκνου, με φαινόμενο μέγεθος 8,8, αδιάκριτος δηλαδή από εδώ, θεωρείται ένας από τους κοντινότερους πυροειδείς γαλαξίας, με απόσταση όμως από τη Γη αρκετά μακρινή, 14,7 εκατομμύρια έτη φωτός. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.